η Εκκλησία. Βεβαίως. Η οποία τιμά έναν άνθρωπο ο οποίος κατάφερε να εκπληρώσει όλα αυτά που οι προφήτες και οι Απόστολοι δίδαξαν και άφησαν ως παρακαταθήκη στην μία Αγία Καθολική και Αποστολική Εκκλησία του Χριστού. Και ακούσαμε χτες τον διαστόματος του προφήτου Ισαΐα, το Θεό να λέει ότι πρέπει να γίνουμε μάρτυρές του, έτσι ώστε και αυτός να μαρτυρήσει για εμάς. Και βεβαίως και σήμερα στο Αποστολικό Ανάγνωσμα, αφού το δεύτερο Παλαιοδιαθηκικό Ανάγνωσμα χτες της Σοφίας Σολομώντος έλεγε ότι αυτούς που αγαπάει ο Κύριος, ως χρυσό ερκονευτηρίο τους δοκιμάζει. Δηλαδή όπως λιώνουμε το χρυσό, το μέταλλο για να βγάλουμε τον καλύτερο χρυσό, έτσι ακριβώς και ο Θεός δοκιμάζει αυτούς που τους αγαπά για να δούνε πόσο αντέχουν και πόσο δυναμικοί είναι. Και βλέπουμε σήμερα, και ακούσαμε μάλλον σήμερα τον Απόστολο Παύλο, στην επιστολή που έστειλε στον Απόστολο Τιμόθεο, έναν από τους πιο αγαπητούς του και έπιστους μαθητές του, να του λέει ότι πόσο κακοπαθεί για το Ευαγγέλιο και έως κακούργος και έως δεσμόν και έως θανάτου βεβαίως, διότι ήταν λίγες μέρες πριν τον θάνατό του και αν δεν κάνω λάθος ήταν η τελευταία επιστολή την οποία έστειλε ο Απόστολος Παύλος μέσα από τη φυλακή. Ως κακούργος λοιπόν για την αγάπη του Χριστού μαρτύρησε και ο Απόστολος Παύλος και ερχόμαστε περίπου 100 χρόνια μετά στην Μαγνησία της Μικράς Ασίας, μια επαρχία της Μικράς Ασίας, όπου εκεί ένας υπερήλικας άνθρωπος, ένας ιερεύς, ο οποίος είχε ασπαστεί τον χριστιανισμό, είχε δεχτεί τον χριστιανισμό, είχε λάβει και την ιεροσύνη και ήταν ιερεύς και παρότι εν ζωή επιτελούσε πάρα πολλά θαύματα στο όνομα του Χριστού, διότι τότε η πρώτη εκκλησία, πέραν από το αίμα που χρειαζόταν όπως μία οικοδομή για να στηθεί χρειάζεται δομικά υλικά, έτσι και η εκκλησία χρειαζόταν αίμα Αγίων Ανδρών για να στερεωθεί στο στερέωμα της Οικουμένης. Αλλά εκτός αυτού, για να στερεωθεί η πίστη των ανθρώπων, ο Θεός επέτρεπε και με τη χάρη του γινόντουσαν πλήστα όσα θαύματα. Από αναστάσεις νεκρών, από θεραπείες ανιάτων νόσων και πάρα πολλά άλλα θαύματα, όπως και αυτό ότι κανένας δεν θα μπορεί να κάνει στους χριστιανούς απολύτως τίποτα αν ο ίδιος ο Θεός δεν το θελήσει αυτό. Και όλες τις προφητείες και όλα τα αποστολικά αναγνώσματα τα εκπλήρωσε ο Άγιος Καράλαμπος, ο οποίος όταν το κάλεσε ο Λουκιανός να μαρτυρήσει, να προσκυνήσει τα είδωλα και να απαρνηθεί τον Χριστό, ο Άγιος Καράλαμπος αρνήθηκε. Ένας γέροντας, ηλικία 113 ετών, αρνήθηκε να προσκυνήσει τα είδωλα και τους είπε ότι σύνηθες φαινόμενο οι χριστιανοί στις ημέρες μας να χύνουν το αίμα τους για την αγάπη του Χριστού. Και εγώ σου λέει είμαι έτοιμος, διότι ξέρω ότι φεύγοντας από αυτόν εδώ τον κόσμο θα πάω κοντά στο Σωτήρα Ιησού Χριστό. Τον βασάνισαν όσο κανέναν άλλον. Πέραν από τις μαστιγώσεις, τον σούβλησαν, τον βάλουν πάνω σε φωτιά να καεί, αλλά απολύτως τίποτα δεν έπαθε ο Άγιος. Τόσο πολύ που θύμωσε ο Άρχοντας, αν δεν κάνω λάθος ο Λυκίνιος, ο οποίος κατέβηκε ο ίδιος στην αρένα των βασανιστήριων και πήρε ένα φραγγέλιο, ένα μαστίγιο, το οποίο όμως στα τελειώματά του δεν ήταν ένα απλό λάστιχο, αλλά είχε μία δαγκάνα, η οποία όταν γαντζωνόταν πάνω κάπου, ό,τι έφτιανε το ξέσπιζε. Έτσι χτύπησε τον Άγιο την πρώτη φορά, ο Άγιος ούτε καν κατάλαβε τίποτα, τον χτύπησε τη δεύτερη φορά και όπως τον χτύπησε τα χέρια του κόλλησαν επάνω στον Άγιο και ξεκόλλησαν από τις πλάτες τους. Έντρομοι βεβαίως όσοι ακόμη ήταν εκεί στην αρένα, οι περισσότεροι από τους οποίους και όπως διαβάσαμε σήμερα στο Συναξαριστή πίστεψαν στον Χριστό και ομολόγησαν ότι ο μόνος αληθινός Θεός είναι ο Ιησούς Χριστός και μαρτύρησαν και αυτοί μαζί με τον Άγιο Χαράλαμπο,
Παρακάλεσαν τον Άγιο να τους συγχωρέσει και να επιτρέψει να ξανακολλήσουν τα χέρια του βασανιστή του πίσω. Και έτσι ακριβώς έγινε. Και παρότι για ένα μικρό διάστημα άφησαν τον Άγιο ελεύθερο, εκ νέου μετά τον κάλεσαν και απέτησαν να προσκυνήσει τα είδωλα. Όμως ο Άγιος, έτσι δεν ήταν στις ημέρες μας, να πει να το συζητήσουμε λίγο, δεν βαριέσαι και δεν θυσιάζω, μεταξύ μας είμαστε. Κάθετο στο ναι ναι και το όχι όχι. Και βεβαίως με τίποτα δεν θα άφηνε τον πραγματικό Θεό να προσκυνήσει ψεύτικα είδωλα, να προσκυνήσει τους δαίμονες οι οποίοι μπαίνανε μέσα σε αυτά τα είδωλα. Από τα πολλά βασανιστήρια και αφού τίποτα δεν μπορούσαν να του κάνουμε, στο τέλος ο Αυτοκράτορας διέταξε να τον αποκεφαλίσουν, διότι όσοι βοηθούσαν να γίνουν τα βασανιστήρια είχαν πιστέψει σχεδόν όλοι στον Χριστό. Έκτοτε βέβαια, μάλλον θα περίμενε κανένας στις ημέρες μας να μην έχουμε μάρτυρες, να μην υπάρχουν άνθρωποι που ζουν, που μαρτυρούν, που ομολογούν τον Χριστό και σκοτώνονται, καθότι ζούμε στον 20ο αιώνα, έτσι η επιστήμη έχει εξελιχθεί, οι άνθρωποι έχουν φτάσει μέχρι το φεγγάρι, τα γράμματα, η μόρφωση των ανθρώπων έτσι πολύ μεγάλη, και όμως, χωρίς να θέλω να σας κουράσω, σύμφωνα με μία έρευνα η οποία είχε γίνει το 2011, κάθε 10 λεπτά 5 άνθρωποι στον κόσμο χάνουν τη ζωή τους στο όνομα του Ιησού Χριστού, γίνονται μάρτυρες. Έτσι λοιπόν, ακόμη και σήμερα έχουμε μάρτυρες. Βεβαίως, αυτό το αίμα των Αγίων Μαρτύρων δεν πάει χαμένο και δεν χύνεται άδικα στη γη, αλλά ποτίζει τη γη και ανθεί η γη και οικοδομείται επάνω της η αληθινή πίστη του Ιησού Χριστού. Διότι μετά το Σταυρό έρχεται η Ανάσταση. Και αυτό που είπε ο προφήτης Ισαΐας, ότι και ο Θεός θα γίνει μάρτυράς μας, αυτό ακριβώς έκανε ο Χριστός με το μαρτύριό του στο Σταυρό. Αυτό ακριβώς έκανε και ο Άγιος Καράλαμπος, ο οποίος λόγω των πολλών μαρτυρίων τα οποία δέχτηκε, ζήτησε από τον Θεό ότι όσοι διαβάζουν το βίο του και όσοι τον επικαλούνται, όσοι προσεύχονται δηλαδή σε αυτόν, να τους γιατρεύει από κάθε θανάσιμο το οποίο τους κατέχει. Και αυτό ακριβώς και εμείς, αλλά και όλοι οι χριστιανοί, εμείς περισσότερο γιατί έχουμε τον Άγιό μας εδώ και τον ζούμε ανάμεσά μας, πέραν της μεγάλης ευλογίας του να έχουμε ένα τεμάχιο του Αγίου Λειψάνωτου, που είναι πηγή ιαμάτων και πηγή χάριτος του Αγίου Πνεύματος, αλλά και πολλές φορές να ζούμε τα θαύματά του από ομολογίες των ανθρώπων οι οποίοι τον επικαλούνται. Σας εύχομαι, για να μην σας κουράζω, να έχετε υγεία όλοι, κάθε καλό στις οικογένειές σας και σε εσάς προσωπικά, και ο Άγιος να μας προστατεύει και να μας προφυλάσει από κάθε κακό, όχι αυτές τις δύσκολες, αλλά αυτές τις πονηρές ημέρες που ζούμε, που η παγκοσμιοποίηση προσπαθεί να μας καταβάλει, να μας καταλάβει και να ισοπεδώσει οτιδήποτε χριστιανικό και οτιδήποτε ελληνικό υπάρχει σε αυτόν τον κόσμο. Και άλλες φορές έφτασαν τα πράγματα στο τελευταίο σημάδι. Θα σας υπενθυμίσω το εξής, ότι όταν ζούσε ο Άγιος Γρηγόριος ο Θεολόγος, στην Κωνσταντινούπολη ήταν ελάχιστοι οι χριστιανοί. 5 άτομα, 10 άτομα, όχι περισσότεροι, οι Ορθόδοξοι χριστιανοί. Και όμως εκείνος με το κήρυγμά του κατάφερε και ολόκληρη την πρωτεύουσα της Αυτοκρατορίας τους ξαναέκανε Ορθόδοξους χριστιανούς. Γι' αυτό το λόγο τίποτα να μην μας φοβίζει, αλλά να έχουμε πίστη στο Θεό και υπομονή και με προσευχή και να προσπαθούμε. Το παράδειγμα του Αγίου Χαραλάμπους, έτσι, αυτό είναι το μήνυμα, διότι ο Χριστός και οι Άγιοι και οι προφητείες και η λειτουργία και η Αγία Γραφή δεν ήταν κάποτε και σταμάτησαν, αλλά είναι ο ζωντανός λόγος του Θεού, ο οποίος έχει να πει κάτι και σε εμάς σήμερα. Και αυτό που έχουμε σήμερα από τα πολλά μηνύματα που θα μπορούσαμε να πάρουμε από το Άγιο, αλλά ένα μεγάλο είναι το ότι να είμαστε αληθινοί και πραγματικοί άνθρωποι. Να κοιτάζουμε το καλό, να εφαρμόζουμε
στη ζωή μας και να ζούμε όπως θέλουμε οι άλλοι να μας φέρονται. Δηλαδή, όταν θέλουμε από τους άλλους ανθρώπους να μας σέβονται, πρέπει και εμείς να τους σεβόμαστε. Όταν θέλουμε από τους άλλους ανθρώπους να μας αγαπάνε, πρέπει και εμείς να τους αγαπάμε. Και αν κάποιοι δεν μας αγαπάνε, για την αγάπη του Χριστού, εμείς πρέπει να επιμείνουμε στην αγάπη μας και να είστε σίγουροι πως και σίδερα θα λυγίσουν και πέτρες θα ανοίξουν και βράχοι και κολόνες, όλα για να περάσει ο λόγος του Θεού και η αγάπη του Χριστού. Να είστε καλά, υγεία να έχουμε όλοι και κάθε καλό. Και σύν Θεό, αφού θα περάσει ο χειμώνας, το καλοκαίρι να ξανααντιμετωπίσουμε πάλι. Να είστε καλά.